Κοντά μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, λίγο πριν τον είπα τεχνικό, γιατί θεωρούμε το πέρασμα, αν και μικρό, ήταν σημαντικό. Κύριε Αντιδήμαρχε, μια σημαντική στιγμή. Θέλω τα δικά σας συναισθήματα, βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο στην παραλία, σε μια από τις ενδοξότερες στιγμές του ελληνικού μας έθνους. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Πολύ σημαντικό ο κόσμος που θυμάται και μας θυμάει. Και πολύ σημαντικό ότι το όχι της τότε εποχής μας δείχνει ότι στη σύγχρονη εποχή που ζούμε η αντίσταση των Ελλήνων είναι πολύ σημαντική τότε, διότι μας δίνει το παράδειγμα να είμαστε κι εμείς δυνατοί και να συνεχίσουμε αυτό που έκαναν οι πρόγονοι μας. Μας πρέπει και αυτές τις μέρες, δεδομένη της ιστορίας του τόπου μας, εσείς πλέον σαν νέα δημοτική αρχή, να τις αναβαθμίσετε, να τις πάμε σε ένα άλλο level. Συμφωνώ απόλυτα. Θα γίνουν όλα σιγά σιγά και στην ώρα τους. Κύριε Δήμαρχε, να ευχηθώ σας χρόνια πολλά. Καλή θητεία στα νέα σας καθήκοντα, πολύ ιδιαίτερα, και εμείς εδώ είμαστε να τα ξαναδούμε. Έχουμε πολλά θεωρώ στο μέλλον να πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και κάτι επιπλέον. Ο καιρός ήταν σύμμαχός μας σήμερα για τον κόσμο να ευχαριστηθεί αυτή την ημέρα. Για ο κόσμος να τα αποκρίθηκε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Κουμπάρε, πρώτη φορά ως πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Βλέπετε αυτή την εικόνα. Ο κόσμος κατέκλυσε κάθε γωνιά αυτής της παραλιακής οδού. Θέλω τα δικά σας συναισθήματα βλέποντας την πορεία αυτή του νησιού μας και την παρουσία της μαθητικής νεολαίας. Καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Όντως είναι μεγάλη η προσέλευση του κόσμου, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Είναι αναγκαίο αυτό να συμβαίνει για να καταλάβουν όλοι ότι η Ελλάδα είναι ενωμένη όπως ήταν τότε το 40, όταν ο Μεταξάς είπε εκείνο το μεγάλο το όχι. Οι εποχές που ζούμε, βλέπετε τι συμβαίνει παγκοσμίως. Είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε όλοι μαζί τις αξίες μας και τα σύνορα της πατρίδας μας. Είστε αισιόδοξος ότι το μέλλον αυτού του τόπου πλέον θα είναι και διαφορετικό, διότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτές τις ιστορικές στιγμές, είναι να ζούμε και καλύτερα στο μέλλον. Φυσικά είμαι αισιόδοξος και να σας πω και κάτι που μου πέρασε από το μυαλό. Η Λέρος από τα Δωδεκάνησα είναι το μέρος στο οποίο ξεχωρίζει από εκείνον τον πόλεμο του 40, διότι ήταν το μέρος που πλήρωσε με 55 μέρες βομβαρδισμό, το μοναδικό μέρος, κανένα άλλο μέρος. Ακούσαμε πριν τον καθηγητή στην ομιλία που έκανε ότι η Πολωνία, ας πούμε, 30 μέρες, η Λέρος 55 μέρες βομβαρδιζόταν. Άρα από εδώ και στο μέλλον πρέπει, νομίζω, να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτή τη μέρα και να την αναβαθμίσουμε όσο μπορούμε. Και σίγουρα, αν αναβαθμίσει αυτή η μέρα, αναβαθμίσει τον πολιτισμό, την ιστορία ενός τόπου με όλη ό,τι συνεπάγεται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Ζήτω το έθνος. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Κοντά μας έχουμε το Δήμαρχο της Λέρου. Κύριε Κοντάκη, μια ημέρα ιδιαίτερη, μια παραλία κατάμεστη. Μια ιδιαίτερη ημέρα για το έθνος μας, για το νησί μας. Θέλω τα δικά σας συναισθήματα σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη ξεχωριστή ημέρα που την έκανε, θεωρώ, η δική μου άποψη, η παρουσία εντυπωσιακή του κόσμου. Εννοείται. Σύσσωμη σχεδόν η Λερική κοινωνία ήρθε εδώ για να αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς του 40 και όχι μόνο, μέχρι το 44 που τελείωσε για μας ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και να σας πω ένα στοιχείο, ότι είμαστε ίσως το μοναδικό κράτος που γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου. Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη γιορτάζουν τη λήξη του πολέμου. Καλά κάνουμε και γιορτάζουμε την έναρξη, διότι ομοθύμως το έθνος έδωσε το δικό του όχι μετά το όχι του τότε πρωθυπουργού. Άρα γιορτάζουμε αυτή τη ζέση και την αυτοθυσία, ώστε κανένας εξωτερικός αλλά και εσωτερικός εχθρός να αμφισβητήσει και να διακινδυνεύσει την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία, την εδαφική. Είναι αξίες που διαχρονικά το ελληνικό έθνος παλεύει 2.500 χρόνια. Ήταν ένας νέος μαραθώνας, όπως είπε και στο λόγο του καθηγητής. Άρα γιορτάζουμε το ομόθυμο του έθνους και φαίνεται διαχρονικά ότι δεν έχει απολύτως κανένα να φοβηθεί η πατρίδα μας όταν είμαστε ενωμένοι στις βασικές ηθικές πανανθρώπινες αξίες. Χρόνια πολλά, τιμή και δόξα στους πεσόντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή, ο πατέρας μου συγχωρημένος, να πολεμήσει στο μέτωπο το αλβανικό, οπότε έχω γραμμένες στο μυαλό μου διάφορες ιστορίες ηρωικές για το έθνος μας. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
μια εντυπωσιακή παρουσία των ανδρών του 588 τάμματος Εθνοφυλακής, με ένα νέο διοικητή και ένα νέο ταξίαρχο. Πολύ όμορφη παρουσία τους, πολλά συγχαρητήρια. Αυτή είναι η περηφάνεια μας, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η ανάπτυξη ενός νησιού, να έχει τέτοιες ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Πολλά συγχαρητήρια. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καρδιά αυτή είναι μεταλαμπαδευμένη και στους εθνοφύλακες. Εδώ η ομάδα του εθνοφυλάκου μας που κάθε φορά δίνει το δυνατό παρόν και στέλνει και αυτή το δικό της μήνυμα. Το μήνυμα ξεκάθαρο όσο ποτέ, η Ελλάδα είναι ελληνική και θα παραμείνει για πάντα. Και το Δημοτικό Σχολείο των Αλήτων, το πολυπληθέστερο Δημοτικό Σχολείο του νησιού μας, βρίσκεται εδώ και πάλι. Και περνάει από μπροστά μας. Μπράβο στα παιδιά του Δημοτικού μας Σχολείου. Το Δημοτικό Σχολείο Ξηροκάμπου, ένα σχολείο που για μας είναι μια ιδιαίτερη βαρύτητα, μπορεί να ήταν το μικρότερο, είχε τη μεγαλύτερη πάντα καρδιά. Ήταν πάντα ένα σχολείο το οποίο ήξερε πάντα να είναι μπροστά από την εποχή του.